Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Τρόικα προσέβαλε την αξιοπρέπεια λαών και κυρίως των Ελλήνων. Φυσικά έγιναν λάθη. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει ο πρόεδρος Κομισιόν, ο κύριος Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Τα είπε στη συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι συνομιλίες πρέπει να διεξάγονται, είπε, σε ισότιμο επίπεδο. Οι υπουργοί συνομιλούν με υπουργούς, ενδεχομένως και με επιτρόπους της Κομισιόν, αλλά όχι με ανώτερους υπαλλήλους, σημείωσε ο κύριος Γιούγκερ. Τη δήλωση του πρόεδρου της Κομισιόν αναπαρήγαγε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Η Τρόικα προσέβαλε την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Οι υπουργοί πρέπει να μιλούν με υπουργούς, όχι με υπαλλήλους. Και λέει ο κύριος Παπαδημούλης, συνεχίζουμε δυνατά. Νομίζω ότι ξεκινάμε με μια καλή είδηση από τον κύριο Γιούγκερ απόψε, γιατί ξέρω, φίλες και φίλοι, βλέπω και τον εαυτό μου και καταλαβαίνω και εσάς, ζούμε μέσα στην αγωνία. Όλα είναι στον αέρα. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ χτες και σήμερα φύγαν από τις τράπεζες. Έχουν φύγει πάρα πολλά δισεκατομμύρια από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Υπάρχει ανησυχία, αλλά νομίζω ότι τα βάσανα μάλλον τελειώνουν. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Θα παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους μας απόψε. Ο κύριος Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Φίλη. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και εύχομαι καλή δύναμη. Σε όλους. Ο κύριος Φίλης είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην εκπομπή μετά τις εκλογές και γι' αυτό δεν τον είχα δει, για να του εκφράσω και τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή του. Αγαπητός συνάδελφος, διευθυντής της εφημερίδας Η Αυγή. Κύριος Γιάννης Μιχελάκης, δημοσιογράφος, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μιχελάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Κώστας Μίχαλος, πρόεδρος ΕΒΕΑ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Κύριε Μίχαλε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, οικονομολόγος. Κύριε Τσαγκάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλώς ήρθατε. Και ο αγαπητός συνάδελφός μου, ο κύριος Λάμπρος Καλαρίτης, διευθυντής της Σύνταξης της εφημερίδας Παραπολιτικά FM. Του ραδιοφώνου. Καλησπέρα. Διευθυντής λοιπόν Σύνταξης Παραπολιτικά FM και όχι της εφημερίδας Παραπολιτικά. Καλησπέρα. Αγαπητέ Λάμπρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τρόικα τελέντα έστ, από ό,τι φέρετε. Τελειώνει η Τρόικα. Για να το λέει και ο Γιούγκερ. Πάντως. Τι έρχεται να δούμε. Τι έρχεται. Ζούμε μεγάλες στιγμές, φίλες και φίλοι, όπως τα λέγαμε. Παρακολουθούμε πράγματα, έχουμε αγωνίες μεγάλες. Καλησπέριζω το Σύμβουλο Έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς, τον Σπύρο τον Σουρμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους καλεσμένους. Να μας δώσεις, Σπύρο, τη δική σου αίσθηση, πώς πάνε τα πράγματα, και ξέρω ότι έχεις και σημαντικές πληροφορίες να μας πεις. Ναι, είμαστε πολύ κοντά και πολύ μακριά. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Σόιμπλε δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα. Ναι. Το γνωρίζουμε. Γάλλοι, η Κομισιόν, παρασκηνιακά και οι Αμερικανοί. Και άλλες κυβερνήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να κλείσει αυτή η υπόθεση, γιατί κάνει κακό σε όλη την Ευρώπη τελικά και στην Ευρωζώνη. Και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση, όλοι εργάζονται για να παρουσιαστεί ένα κείμενο συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών, για να εγκριθεί από το Eurogroup, ακόμα και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή. Όμως θα επαναλάβω ότι ο κ. Σόιμπλε δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Και όπως επανειλημμένα έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, ο κύριος Σόιμπλε αντιμετωπίζει, φαίνεται, το όλο θέμα σαν μια εξέγερση σε κάποια επαρχία που πρέπει να καταπνιγεί. Το κύρος της Γερμανίας είναι αυτό που φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει, δηλαδή η ηγετική θέση της χώρας του και της κυβέρνησής του. Η ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες, όπως και τις τελευταίες μέρες, ειδικά όμως τις τελευταίες ώρες σήμερα, αντέκρουσε και πάλι απειλές για διακοπή από κάθε βοήθεια αν δεν ζητήσει τη συνέχιση του μνημονίου. Στέκεται πλέον πάνω στο κείμενο του Μοσκοβισσή, το οποίο άλλωστε ο κύριος Βαρουφάκης είχε πει ότι μπορεί να υπογράψει, αλλά αν και εφόσον και αυτό το κείμενο, το οποίο επεξεργάζεται ακόμα περισσότερο και ο Γιούνκερ, είπε ήδη τι είπε ο Γιούνκερ για την Τρόικα, αν εκ των προτέρων το απορρίψει ο κύριος Σόιμπλε και βιαστεί να το απορρίψει, τότε η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει καμιά πρόταση. Θα αφήσει το θέμα ανοιχτό. Η ελληνική κυβέρνηση λέει προς κάθε κατεύθυνση ότι έχει ορισμένες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν πρόκειται να ξεπεράσει. Και αυτές αφορούν πρωτίστως την Τρόικα, δηλαδή την Επιτροπία, την οποία ήδη σωστά είπες προηγουμένως ότι με τον τρόπο του κατήργησε ο κύριος Γιούνκερ, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ότι το διαβατήριο για τη συμφωνία. Με κομισάριους και με θεσμούς.
και όχι με κάτι τοποτηρητές τρίτης κατηγορίας που είναι στα Υπουργεία, περιφέρονται και δίνουν εντολές. Ο Γιούγκερ μόλις σκότωσε την Τρόικα, έτσι, για να κάνουμε και λίγο, και λίγο πλακίτσα. Ναι, και το δεύτερο. Πάντως προαναγγέλει συμφωνία με αυτή τη δήλωση ο Γιούγκερ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ακριβώς. Δείχνει ότι πάμε. Ότι γίνεται η επεξεργασία μιας συμφωνίας που θα είναι μια νέα συμφωνία. Τώρα, αν θα ονομαστεί New Arrangement ή New Arrangement, η πρόσθεση, δεν ξέρω πώς. Μην μπλέξουμε με τα αγγλικά, Σπύρο, γιατί θα τα βρούμε άκρη τώρα τέτοια ώρα. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση και πάλι λέει ότι έχει κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν πρόκειται να ξεπεράσει και λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να υπάρχει ρευστότητα στη χώρα. Ναι. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει με την πληρωμή των δανείων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και καλή είδηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Σπύρο. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Ναι. Το θέμα της συμφωνίας δεν έχει κλείσει. Είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος. Mm-hmm. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέχισε τη ρευστότητα στο ύψος των 68,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΛΑ, μέσω αυτής της γραμμής, εν πάση περιπτώσει, έκταξης χρηματοδότησης. Στα 68 δισεκατομμύρια, 68,5. 68,5. Ναι, ναι. Και δείχνει ότι έμεινε η πόρτα ανοιχτή της διαπραγμάτευσης και της διαβούλευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ναι. Λέω όμως και πάλι ότι και την προηγούμενη και τις προηγούμενες μέρες προσκρούσαμε πάνω στην γερμανική αιμονή. Και όλοι εκείνη την τελευταία στιγμή υποχώρησαν, η κυρία Λαγκάρτ, ο κύριος Μοσκοβισή, ο κύριος Σαπέν, οι πάντες. Οι πάντες σιώπησαν όταν ο κύριος Σόιμπλε είπε όχι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όμως και από το Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Υπάρχει ένα κείμενο με πολυσέλιδο, με πολλές δεσμεύσεις και για την ελληνική πλευρά, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Όμως η ελληνική διαπραγματευτική γραμμή έχει στη φαρέτρα της και ορισμένα όπλα τα οποία δεν τα έχει εμφανίσει ακόμα. Μάλιστα. Σπύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Η νέα πρόταση που φέρεται να κατέθεσαν στην Αθήνα φίλες και φίλοι παράγοντες της Κομισιόν για να βρεθεί συμβιβαστική λεκτική φόρμουλα είναι ανάμεσα στην πρόταση Μοσχοβισή που ήταν έτοιμος να ψηφίσει ο Γιάννης Βαρουφάκης και εκείνη που παρουσίασε αργότερα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Ντάισεμπλουμ, και απέρριψε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Ναι, Λαμπρό. Ο τίτλος για την επέκταση. Ναι, ναι. Η Αθήνα λέει επέκταση της δανειακής σύμβασης. Ναι. Οι δανειστές λένε επέκταση του προγράμματος. Ναι. Η φόρμουλα που έχει βρεθεί που πέφτει στο τραπέζι συμβαστική είναι επέκταση της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Γιατί άρα παίζουμε με τις λέξεις, δηλαδή. Το θέμα είναι το περιεχόμενο. Αλλά η κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που έχει πέσει στο τραπέζι ως συμβιβαστική μεταξύ δανειακής σύμβασης και προγράμματος είναι γιατί η σύμβαση χρηματοδότησης εμπεριέχει τα δύο, και τα λεφτά και τους όρους. Και τους όρους. Λεκτικά. Το ποιοι θα είναι οι όροι θα το δούμε στην πράξη. Βεβαίως. Να σας πω τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα στη Βουλή απ' έξω, σε δηλώσεις που έκανε, για κλίμα αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων, έκανε λόγο. Είμαστε, λέει, σε καλό δρόμο. Οι διαβουλεύσεις δείχνουν σημάδια σύγκλησης. Ερωτώμενος για το πότε θα κατατεθεί το αίτημα της Ελλάδας για επέκταση της δανειακής σύμβασης, ο Υπουργός Οικονομικών δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας πως δεν θέλω να επικεντρωθώ στη διαδικασία. Ωστόσο, είπε, θα κατατεθεί η αίτηση και θα είναι γραμμένη με έναν τρόπο που να καλύπτει και την ελληνική πλευρά και τον πρόεδρο του Eurogroup. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε, λέει, σε αυτό το κλίμα, αύριο στο Euro Working Group θα υπάρξει μια καλή κατάληξη σε τεχνικό επίπεδο τακτικής ανάλυσης του κειμένου, το οποίο θα έχει συμφωνηθεί. Την Παρασκευή, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα υπάρξει και μια τυπική έγκριση της ελληνικής θέσης. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Και θέλω να πάω αμέσως στον κύριο Φίλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει τι αίσθηση έχετε, κύριε Φίλη, πού είμαστε κοντά στη συμφωνία. Δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είμαστε κοντά να γίνουμε κούγκι, όπως είπε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελληνίων, ο κ. Καμένος. Δεν είμαστε κοντά να γίνουμε κούγκι. Ο κόσμος ανησυχεί. Πάει και σηκώνει, αυτή είναι η αλήθεια, και πρέπει να λέμε την αλήθεια, κύριε Φίλη, και εσείς τη λέτε την αλήθεια. Πάει και ανησυχεί και σηκώνει τα λεφτά του από 500 ευρώ μέχρι περισσότερο όσοι έχουν λεφτά στις τράπεζες. Το τελευταίο διήμερο, χτες και σήμερα, έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Εμείς έχουμε σαφή κατεύθυνση να υπάρξει λύση, και μπορεί να υπάρξει λύση, μια νέα συμφωνία που να είναι αμοιβαίως επωφελής και για τις δύο πλευρές.
και για την Ελλάδα και για τους Ευρωπαίους εταίρους. Όπως ξέρετε, υπήρξε αυτό το κείμενο του Μοσκοβισσή, το οποίο δεν ήταν κείμενο του Κοινοτικού Επιτρόπου μόνο, αλλά μια συλλογική επεξεργασία στην οποία συμμετείχε η Κομισιόν, λέγεται ότι συμμετείχε και το Διεθνές Νομοτικό Ταμείο, η Λαγκάρντ, και ο κύριος Ντράγκη από την Ευρωπαϊκή. Και ήταν και σε γνώση του κυρίου Σόιμπλε, κύριε Φίλη, αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι υπήρξε ένα κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε και αποσύρθηκε από τον κύριο Ντάσελμπουμ μόλις άρχισε το Eurogroup. Ναι. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση, επειδή θέλουμε να υπάρξει λύση και θέλουμε να γίνει μια ανάφλεξη χωρίς να ξέρουμε που θα οδηγήσει αυτή η ανάφλεξη, έχουμε επανέλθει στο κείμενο αυτό και επιμένουμε η βάση συζήτησης να είναι το κείμενο που αποσύρθηκε. Υπήρχε μια εξέλιξη σήμερα. Ο Ντάισενμπλουμ φέρεται να έχει διαμορφώσει με κάποιες δικές του παρεμβάσεις το κείμενο αυτό, αλλά δέχεται, αυτή έχει σημασία, η συζήτηση να είναι με βάση ένα κείμενο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το κείμενο που αποσύρθηκε ευνηδίως της Κομισιόν με κάποιες προτάσεις που ο ίδιος ο Ντάισενμπλουμ θέλει να μπουν στη συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι ένα βήμα. Mm-hmm. Πού θα οδηγήσει δεν θέλω να προκαταλάβω εξελίξεις. Πάντως είναι ένα βήμα το οποίο σε αυτή τη φάση, στις μέρες που περνάμε, δημιουργεί μια εικόνα μεγαλύτερης σταθερότητας και συνεπώς βάζει ένα φραγμό, ένα φρένο στα παιχνίδια που είναι δυνατόν να υπάρξουν με τις τράπεζες, αλλά και στο φόβο που μπορεί να δημιουργηθεί από το γενικό κλίμα της έντασης στην κοινή γνώμη. Ναι. Τώρα, το σχέδιο αυτό είναι πιθανό να ολοκληρωθεί και να ψηφιστεί την Παρασκευή στο Eurogroup. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ανέφερε ο κ. Καλαρίτης ότι υπάρχει η γνωστή διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα, την κυβέρνηση ελληνική και τους δανειστές. Εμείς μιλάμε για την παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Αυτοί θέλουν να μιλήσουν για την επέκταση, για την παράταση του υφιστάμενου προγράμματος του Μνημονίου. Ναι. Η διατύπωση που υπάρχει είναι, στο κείμενο αυτό που σας ανέφερα τώρα, για την παράταση της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της Ελλάδας. Ναι. Αυτό σε απλά ελληνικά τι σημαίνει, για να το καταλαβαίνουμε. Αυτό γιατί αυτό σε δεν θέλω να μπερδεύουμε και τον κόσμο μας ακούει, αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εννοούμε. Σε απλά ελληνικά θα δούμε πώς θα διευκολύνει. Καταρχάς αυτό περιλαμβάνει όρους, κύριε Φίλη, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχουν διατυπωμένοι όροι αυτή τη στιγμή, ούτε μάλιστα χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα. Υπάρχει πρόθεση να ξεκολλήσουμε από την Τρόικα και το Μνημόνιο και να υπάρξει μια συζήτηση γύρω από τα χρηματοδοτικά, δηλαδή γύρω από αυτό το οποίο αναφέρει και η ελληνική κυβέρνηση, τη Δανειακή Σύμβαση. Τώρα, είναι προφανές ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν αυτήν την πρόταση. Και η διαπραγμάτευση αυτή έχει ορισμένα ζητήματα, ήδη το κείμενο αναφέρει, για παράδειγμα, την ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Παραδέχεται δηλαδή το Eurogroup, με βάση το κείμενο που εισηγείται τώρα, ναι, ότι ναι, υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ναι, δίνει πρώτον κάποιους βαθμούς ευελιξίας στην ελληνική κυβέρνηση σημαντικούς. Και αυτό το λέει μέσα. Mm-hmm. Και δεύτερον, είναι πιθανόν, και είναι, αν θέλετε, η απλή συνεπαγωγή αυτής της διαπίστωσης για την κρίση την ανθρωπιστική, να υπάρξει και ένα πακέτο χρηματοδότησης, προκειμένου, όχι δάνειο, πακέτο, προκειμένου να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την κρίση αυτή την ανθρωπιστική, η οποία, όπως ξέρετε, είναι πολύ υψηλά, είναι προτεραιότητα. Όταν λέμε πακέτο, δηλαδή τι εννοείται, όχι δάνειο, να μας το δώσουν δωρεάν τα λεφτά αυτά, ναι, το πακέτο. Μα είναι βασική βοήθεια, δηλαδή. Είναι βασική οικονομική βοήθεια χωρίς καμία δέσμευση. Αλληλεγγύης. Ναι. Μάλιστα. Αυτό επιδιώκουμε. Γιατί ποσό μιλάμε, έχουμε καμία εικόνα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά ναι, το ότι δέχεται όμως να μιλήσει για ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι θα μας μπορούν να βοηθήσουν. Αλλιώς τι νόημα έχει, φιλολογική συζήτηση γίνεται. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, αν γίνει. Και να δεχθούν τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος επίσης. Και αυτό είναι εναλλακτικά. Όχι, δεν είναι εναλλακτικά, μπορεί να είναι αθρηστικά. Μπορεί και αθρηστικά, ναι, βέβαια. Και επίσης έχει σημασία. Νομίζω ότι στο πρωτογενές αυτό που λέει και ο Τσαγκάρης έχει πολύ δίκιο. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά για συμφωνία.
Για τίποτα δεν είμαστε κοντά. Θα τα δούμε όλα μαζί. Δεν είμαστε κοντά. Μην βιαζόμαστε. Αυτά τα έχει θέσει η ελληνική έτσι. Πλευρά πάντως. Και οι Γάλλοι το υποστηρίζουν. Βεβαίως. Μακάρι. Και οι Γάλλοι το υποστηρίζουν αυτό. Τώρα. Και να πούμε την ευκαιρία, συγγνώμη για την διακοπή, ότι υπάρχει μια. Συγγνώμη κύριε Φίλη. Παρακαλώ. Τώρα που είμαστε για τη Γαλλία, υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση, φίλες και φίλοι. Την Παρασκευή, που είναι και το έκτακτο Eurogroup, αν θα γίνει, πιστεύουμε ότι θα γίνει. Συνάντηση Μέρκελ-Ολάντ. Εκτιμάται ότι ο επίγον χαρακτήρα των θεμάτων τη επικαιρότητα που είναι τόσο η Ελλάδα αλλά και η Ουκρανία. Όθησαν τους δύο ηγέτες να συναντηθούν πριν το τέλος της εβδομάδας. Θα συναντηθούν στο Παρίσι η Γερμανίδα καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. Και η συνάντησή τους θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, στη μία το μεσημέρι και βεβαίως στην ατζέντα των θεμάτων. Πρώτο θέμα, η Ελλάδα. Είναι προφανές ότι το θέμα το ελληνικό δεν είναι ένα θέμα μιας ιδιομορφίας, μιας ιδιορυθμίας, μιας επαρχίας, όπως θα ήθελε ο κύριος Σόιμπλε. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα με παγκόσμιες διαστάσεις, εξού και η παρέμβαση του Ομπάμα. Είναι ένα θέμα το οποίο επιλέγει και η Γαλλία ως μια αφορμή, ως μια δυνατότητα για να επανέλθει στο προσκήνιο η Γαλλία ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Ναι. Συνεπώς είναι ένα πολιτικό θέμα. Και η επιδίωξη της Ελλάδας να τεθεί, της ελληνικής κυβέρνησης, το ελληνικό πρόβλημα ως πολιτικό πρόβλημα ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης. Φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα. Το ότι ξανασυναντιέται η Μέρκελ με τον Ολάντ, πριν από μια εβδομάδα η Μέρκελ με τον Ομπάμα, δηλώσεις των ξένων ηγετών. Δηλαδή είναι μια κινητικότητα, δεν θέλω να προδικάσω, επαναλαμβάνω. Σωστά τα λέτε. Αλλά όμως είναι μια κινητικότητα που δείχνει ότι βέβαια. Η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης με το κεφάλι ψηλά διαπραγματευόμαστε, είναι μια γραμμή η οποία μπορεί να αποδώσει. Ναι. Όχι μόνο την αξιοπρέπεια τη χαμένη στους Έλληνες, το αίσθημα της αξιοπρέπειας που είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Και παίζει στη διαπραγμάτευση και αυτό. Στη διαπραγμάτευση συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες με την συμμετοχή τους, με το αίσθημα που ανέφερα της αξιοπρέπειας νωρίτερα. Ναι. Αλλά και το θέμα μιας αποτελεσματικής ρύθμισης. Από την άλλη, θέλω να πω στους τηλεθεατές μας ότι από το Λευκό Οίκο έρχεται αυτή η εκτίμηση ότι η αδυναμία εξέβρεση συμφωνίας, φίλες και φίλοι, θα οδηγούσε αμέσως σε δύσκολες ώρες στην Ελλάδα. Σήμερα έγινε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Λιού, με τον Έλληνα ομόλογό του, τον κύριο Βαρουφάκη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλούν την Ελλάδα να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Αρχές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύσκολες ώρες εάν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία για τη χρηματοδότησή της. Προσθέτει ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις και για την Ευρώπη. Πιέζει και προσθέτει ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις και για την Ευρώπη. Είναι προφανές, ότι η Αμερική παρεμβαίνει και... όχι για να φοβήσει την Ελλάδα, αλλά για να καταστήσει σαφές στους Ευρωπαίους εταίρους. Τον αναγκαίο μονόδρομο, ώστε ότι υπάρχει μόνο συμφωνία. Μόνο συμφωνία. Νομίζω κάποιες δηλώσεις και Γερμανών αξιωματούχων το τελευταίο χρονικό διάστημα δείξαν την ενόχλησή τους σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Νομίζω η κυρία Μέρκελ προχθές είχε δηλώσει ότι μάλλον δεν ξέρει πολύ καλά ο κύριος Ομπάμα κάποια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ναι. Δείχνει τον εκνευρισμό αυτή τη στιγμή, διότι οποιοδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής βλέπει ότι αυτή τη στιγμή η στάση της Γερμανίας σε ορισμένα θέματα δεν έχει λογική εξήγηση. Μάλιστα. Λογική σε σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να τονίσω αυτό. Μέσα σε 15 μέρες έχουμε κατορθώσει να αλλάξουμε τους όρους διαπραγμάτευση, να κάνουμε διαπραγμάτευση. Να αλλάξουμε τους όρους αντιμετώπισης Ελλάδος διεθνώς και να καταστήσουμε το ελληνικό πρόβλημα ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό δείχνει, πάμε στον κύριο Μιχαλάκη. Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε μια νέα φάση με δυνατότητες σημαντικές για τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχαλάκη. Ξέρετε τι με ρωτάει, αγαπητέ κύριε Μιχαλάκη, ο κόσμος. Αρχηγοί άλλων κομμάτων, Πασόκ, Ποτάμι, που έχουν και πολύ σημαντικές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα και με τη νέα κυβέρνηση. Ζητήσανε και πήγανε να ενημερωθούν τέτα τέτ από τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς μου λένε πού είναι. Κάθεται απέναντι και κάνει κριτική. Ή κάνει ευχές, δηλαδή διατυπώνει κάποιες ευχές. Να μην μπλοκάρει το θέμα, για να μην οδηγηθούμε στα βράχια κτλ. Συμφωνείτε εσείς με όλο αυτό το πράγμα? Δεν θα έπρεπε να ζητηθεί επιτέλους τώρα που είναι η νέα κυβέρνηση? Όπως έκανε ο κύριος Βενιζέλος και έκανε και ο κύριος Θεοδωράκης, να ζητήσει και ο κύριος Σαμαράς μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα? Είναι αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα η Νέα Δημοκρατία? Καταρχήν για το θέμα αυτό έχω ήδη τοποθετηθεί εδώ και μέρες και έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε η κυβέρνηση να συγκαλεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών.
όλα αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά περί συνένεση κτλ. Τα ίδια πράγματα τα οποία ζητούσε, τα οποία ήρθαν εν παρόδο, τα έχω πει και προεκλογικά και το ξέρετε εσείς. Ναι, το έχετε πει και στην εκπομπή. Και το έχω διατυπώσει και στην εκπομπή τη δικιά σας. Το έχω διατυπώσει και με άρθρο μου στη Real News πριν από αρκετούς μήνες. Έτσι, να το εφαρμόσουν τώρα στην πράξη που πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος στη χώρα που να μην λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι ίσως από τις πιο κρίσιμες στιγμές που διανύει η χώρα μας. Λοιπόν, άρα θα έπρεπε, πιστεύω, καταρχήν η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτά που έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Μα δέχεται τα περί συνενέσεως, να κάνει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών. Το Θεοδωράκη τον είδε μια ώρα να κάνει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, όπως είχε ζητήσει ο κύριο Τσίπρας και όταν ήταν στην αντιπολίτευση σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ. Κύριε Μιχαλάκη, είπε κάτι πιο προχωρημένο σήμερα ο κύριο Τσίπρας, αν ακούσατε. Είπε ότι η ευχή του είναι, αν ευοδοθούν οι συνθήκες, να κάνει και η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Το προχώρησε ακόμα ένα βήμα λοιπόν, πιο μπροστά. Εγώ λοιπόν λέω ότι άρα θα ήταν μια καλή κίνηση με βάση αυτό το οποίο λέτε, αυτό το οποίο είπε ο κύριο Τσίπρας, έτσι να συγκαλέσει τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ξέρετε ότι στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών κρατιούνται πρακτικά. Άρα ο ελληνικός λαός θα μάθει για τις τοποθετήσεις όλων των αρχηγών που θα μετέχουν υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή τη σύσκεψη και πραγματικά εκεί να υπάρξει ένα μίνιμουμ συμφωνίας ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο που πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι το χρειάζεται η κυβέρνηση. Για να βγει προς τα έξω, υπάρχει μια κοινωνική συνένεση αυτή τη στιγμή, την οποία θα πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Ναι. Αυτή η κοινωνική συνένεση λοιπόν να μπορεί να εκφραστεί και σε πολιτικό επίπεδο. Πάντως, να μπορέσουμε. Σωστά το λέτε, έχει να μπορέσουμε, σχεδόν όλο το λαό μαζί του η νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, στη συνένεση αυτή να προσθέσουμε και μια ενιαία πολιτική έκφραση και να μπορέσουμε να βγούμε προς τα έξω και να έχει αυτά τα όπλα κυβέρνηση, γιατί κακά τα ψέματα δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο που να μην παρακαλάει να πάνε όλα καλά και η διαπραγμάτευση να καταλήξει καλά. Όποιος πιστεύει ότι η αποτυχία της κυβέρνησης θα είναι αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Θα είναι αποτυχία της Ελλάδος. Άρα κανείς δεν πρέπει να το παρακαλάει. Όπως επίσης κανείς δεν πρέπει να μιλάει τα περί αριστερής παρένθεσης κτλ. Γιατί επίσης το οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία τα λέει αυτά. Δεν τα λέει κανείς άλλος. Μόνο η Νέα Δημοκρατία τα λέει. Και θα έλεγα το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά για να είμαι πιο ακριβής. Δηλαδή. Εγώ τοποθετούμε και λέω αυτά τα οποία λέω. Σας από εκεί πέρα κάντε τα σχολεία. Εσείς εξάλλου έχετε διαχωρίσει λέω, λοιπόν, αρκετά. Εγώ τοποθετούμε και λέω την άποψή μου για διάφορα ζητήματα. Λοιπόν. Τώρα, εγώ θέλω να πω λίγο και στα θέματα που βάλετε, στα θέματα της διαπραγμάτευσης. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε διεκδικήσεις ουσίας. Δηλαδή, να πάμε στην ουσία της διεκδίκησης. Ποια είναι η ουσία της διεκδίκησης, ακούστηκαν κάποια πράγματα. Ας πούμε, το θέμα της μείωσης του πλεονάσματος. Ναι. Κάτω από το 3%. Είναι 3% για το 15, ναι. Να μπορέσει να πάει κάτω από το 3%. Να πάει όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Γιατί αυτό ουσιαστικά. Στο 1,5% νομίζω έχουν ζητήσει. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Θα δούμε. Μακάρι να είναι πράγμα το οποίο θα γίνει. Διότι αν κατέβει, ας πούμε, σε αυτό που είπατε, για παράδειγμα το λέω, να πάει κάτω από 2%, ας υποθέσουμε ότι αυτό το νούμερο το οποίο λέτε, έτσι, αν ισχύσει ένα τέτοιο νούμερο, σημαίνει ότι θα είναι μεταξύ 2,5 και 3 δις το όφελος για τη χώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι σημαντικό. Ένα πολύ μεγάλο Βεβαίως. Ποσό, το οποίο θα βοηθήσει αυτή τη δύσκολη στιγμή στη χώρα. Να εγκαταληφθούν οι ιδεολειψίες, γιατί εδώ ακούμε αυτή τη δήλωση που είπατε εσείς του κυρίου Βαρουφάκη όταν τελείωσε το απόγευμα στην Βουλή. Την απόγευμα την δήλωση, ναι. Ναι, ναι, που είπε ουσιαστικά ότι θα βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές. Μου θυμίζει λίγο την ιστορία το να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι χωρίς να υπάρχει από κανέναν ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι πώς θα λέγεται το πρόγραμμα, αν θα λέγεται πρόγραμμα γέφυρα, αν θα λέγεται, πώς το είπε ο Λάμπρος ο Καλαρίτης. Πώς το είπες, Λάμπρο, για η γλώσσα ή ευτυχώς. Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. Ναι, το μπράβο, ναι. Λοιπόν, okay. Αυτό λοιπόν το πράγμα, όπως και να ονομαστεί, να μπορέσει να ολοκληρωθεί, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Τα σοβαρά θα αρχίσουν αφού ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Τότε θα αρχίσει η πραγματική διαπραγμάτευση, όταν θα πάμε στα επιμέρους στοιχεία. Και εδώ να θυμίσω και μια φράση του κυρίου Τσίπρα. Ο διάβολος λέει στις λεπτομέρειες κρύβεται. Ναι. Όταν λοιπόν θα κλείσουμε το πλαίσιο της συμφωνίας και θα μπούμε στα επιμέρους, τότε θα δούμε πραγματικά το διάβολο που κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και εκεί πραγματικά θα πρέπει να δούμε και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, να πω μια στιγμή κάτι, γιατί είναι ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Μιχαλάκη. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα λέει, ναι. Και διαφοροποιείται με τον τρόπο, με την ευγένειά του κτλ. Ναι. Διαφοροποιείται. Να πω κάτι. Να σας πω κάτι, κύριε Ελιάσου, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν θα με εχμηθεί. Απαντώ κάτι στον κύριο Ελιάσου. Πρέπει να συνηθίσουμε κάποια στιγμή ότι οι πολιτικοί τοποθετούνται, λένε αυτό που σκέφτονται, τους εκφράζει και αν θέλετε, επειδή ανήκουμε όλοι. Το έχουν κάνει πράξη οι πολίτες αυτό. Επειδή λοιπόν ακριβώς η κοινωνία έχει προηγηθεί, αυτό πήγα να πω. 8 στους 10 Έλληνες αυτή τη στιγμή συντάσσονται με την προσπάθεια της κυβέρνησης. Λοιπόν, και επειδή όλοι μετέχουμε σε κόμματα ανοιχτά στην κοινωνία,
Ναι, ναι. Θα πρέπει να έχουμε την άποψή μας, να μπορούμε να διατυπώσουμε ελεύθερα. Δεν είναι ούτε ανταρσίες, ούτε προνουτσιαμέντα, ούτε δεν ξέρω τι, πώς να το βαφτίσει κανένας. Έτσι. Σωστό. Μάλιστα. Ναι, κύριε φίλε, για να πάω στον κύριο Μίχαλο. Ήθελα να πω το εξής και έχει σημασία. Όλη η συζήτηση σήμερα, τη διαπραγμάτευση, γίνεται ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος προκειμένου από σήμερα να μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική της η κυβέρνηση, την ψηφισμένη πολιτική της η κυβέρνηση, για την ανακούφιση των πολιτών και για την ανάπτυξη. Δηλαδή κατά της λιτότητας. Ναι. Και σήμερα ανακοινώθηκε ένα νομοσχέδιο, μέτρα, για την ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο. Ναι. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, εάν εφαρμοστεί και αν προχωρήσει, και θα προχωρήσει, θα φέρει χρήματα στο δημόσιο. Ναι. Δεν το θέτουμε αυτό το νομοσχέδιο υπό την έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών ή της Τρόικας που δεν υπάρχει και αλλιώς, όπως είπατε πια, το λένε και αυτοί. Ναι. Θυμάστε τι συνέβη με τις 100 δόσεις, με την προηγούμενη κυβέρνηση, που ήρθε και ξανάρθηκε το σχέδιο από την Τρόικα στη Βουλή. Και τελικά δεν βγήκε τίποτα, δεν πήγε ο κόσμος. Ήταν ένα σχέδιο. Αλλάξε ο νόμος ο ψηφισμένος, δεν ήρθε και ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως. Ήρθε ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Και δεν απέδωσε κιόλας. Το σχέδιο το οποίο σήμερα ανακοινώθηκε είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μας πει και ο κύριος Μίχαλος την άποψή του, εκφράζοντας ένα χώρο επιχειρηματικό. Ένα σχέδιο το οποίο για πρώτη φορά προβλέπει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων με κούρεμα κεφαλαίου. Ναι. Υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό άμεσα ο οφειλέτης. Το 50% νομίζω. Το 50% οφειλόμενο ποσό. Και αυτό είναι μέχρι το 13, κύριε φίλη. Αυτό μέχρι είναι. Μέχρι οφειλές σε τέλος του 13, αν δεν κάνω λάθος. Βάζουμε και το 14 μέσα επίσης για οφειλές. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις βεβαιωμένα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ληξιπρόθεσμο κατέστησα. Ναι. Επίσης μειώνεται το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης, ναι, σε 20 ευρώ. Ναι. Και το σημαντικό επίσης, ξέρει ο κύριος Μίχαλος, τώρα είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Θα μας πείτε τώρα από τα 75 δις που είναι τα ληξιπρόθεσμα. Πόσοι τα χρωστάνε. Πόσοι θα δώσουνε. Όχι, και πόσοι τα χρωστάνε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε ότι κοντά στα 65 δισεκατομμύρια ναι, είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Ακούστε. Νομίζω ότι πάνω από 1 εκατομμύριο είναι λιγότεροι από 10.000. Λιγότεροι από 10.000. Είναι 8.500. 8.500. Όμως, εκεί θα μας τα πει ο κύριος Μίχαλος, θα τα ξέρει. Από εδώ υπάρχει ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι σε πρώτη φάση 2, 3 ή και 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστό. Είναι μια σημαντική ρύθμιση. Δεν τη θέτουμε υπό την έγκριση της Τρόικας που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς σήμερα. Δεν τη θέτουμε υπό την έγκριση της διαπραγμάτευσης. Είναι σαφές. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Η συνένεση που εκφράζεται με τη λαϊκή υποστήριξη προς την κυβέρνηση και με την. Και με τις καλές κινήσεις Τσίπρα. Και με τις κινήσεις Τσίπρα. Όταν προτείνει αφορά, δηλαδή ο Τσίπρας Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Είναι κίνηση ΜΑΤ αυτή. Τώρα θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Είναι κίνηση ΜΑΤ, νομίζω εγώ. Ναι. Και στο πολιτικό πεδίο είναι κίνηση ΜΑΤ. Η λαϊκή συνένεση, λέω, έχει ως βάση την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία αρχίζει να εφαρμόζεται. Μάλιστα. Και θα επιταχυνθεί αυτή η κυρία Κατερίνα από το Καματερό λέει πολύ σωστά. Ο Σαμαράς λέει, κύριε Μιχελάκη, γιατί δεν έκανε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Εδώ δεν φώναξε, κυρία Κατερίνα, τον Τσίπρα να πιούνε καφέ. Επειδή τι σύσκεψη πολιτικών αρχηγών να κάνει. Κύριε Λιάτσο, επειδή με ρωτάει η τηλεθεάτρια, να σας απαντήσω, ίσως δεν το άκουσα αυτό που σας είπα σε εσάς. Αρθρογραφώντας και στην εκπομπή σας το έχω πει, αλλά αρθρογραφώντας πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι συγκεκριμένα ότι να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς ένα ακόμα βήμα, να σηκώσει το τηλέφωνο. Εσείς να πάρει. Εσείς το έχετε πει, λέει ο Σαμαράς. Μα δεν πήγε στο Μαξίμ να παραδώσει, κύριε Μιχελάκη. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Εσείς το είπατε, λέω, ο Σαμαράς. Το ζήτημα είναι το ζήτημα να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα πάμε στον κύριο Μιχελάκη. Λοιπόν, δεν σας άκουσα όμως να μου παίρνετε μια θέση, έστω και προσωπική, κύριε φίλε. Αντιλαμβάνομαι ότι εκπροσωπώντας ένα διάλογο για τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Θα σας απαντήσω. Όταν χρειαστεί να γίνει σύσκεψη, αφού υπάρξουν οι συνεννοήσεις και η ορίμανση της διαβούλευσης, θα γίνει και τέτοια κίνηση και ανοιχτή συζήτηση στη Βουλή. Μάλιστα. Είναι σαφές. Αλλά τώρα όμως διαπραγματευόμαστε και δεν θέλουμε να υπάρξει μια σύσκεψη η οποία θα οδηγεί σε ναυάγιο, με δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς, μόλις προχθές το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
ζήτησε να εφαρμοστεί και το πρόγραμμα. Κύριε Μιχελάκη, για την απαράδεκτη ανακοίνωση που έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Πώς να γίνει, κύριε Μιχελάκη, σε επίπεδο κανένα άλλο. Πολιτικών αρχηγών ναι. με τον κύριο Σαμαρά να λέει αυτά που κι εσείς αποδοκιμάζετε. Σεβόμενο στον χρόνο των υπολείπων, απλώς επειδή αναφέρεστε σε μένα, μια κουβέντα όμως να πω πάνω στο θέμα του ΕΛΤ. Πράγματι, εγώ ακούγοντας την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διαφώνησα με εκείνο το κομμάτι της ανακοίνωσης, το οποίο λέει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να σεβαστεί όλες τις δεσμεύσεις οι οποίες υπήρχαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά δεν μπορούσε να υπάρξει διαπραγμάτευση. Και αυτό το πράγμα το βγήκα δημόσια και είπα ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει. Όμως, επειδή μιλάτε για μίνιμουμ συνένεσης, κύριε φίλη, στην ανακοίνωση υπάρχει κάτι άλλο. Η στήριξη του Ευρωπαϊκού, όλων των κομμάτων της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που μιλάνε για παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωζώνη, σε μια εποχή που είχαν αυξηθεί οι φωνές για το Brexit. Άρα, μην ανοίξουμε διάλογο, γιατί δηλαδή, υπάρχουν θετικά σημεία στα οποία μπορούμε να χτίσουμε συνένεση. Ακόμα και μέσα από αυτό το κείμενο το οποίο σε καταδικάσει, και εγώ ένα κομμάτι του είπα και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο. Τον κύριο Σαμαρά να λέει: θέλω το μνημόνιό μου. Φωνάξτε τον, είπα προηγουμένως. Φωνάξτε τον, κύριε φίλη, μαζί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Καταγράφονται αυτά, πρακτικά κρατιώνται, να φτιάξουμε μια φωνή ενιαία προς τα έξω. Δεν μίλησε με τον κύριο Μίχαλο, κύριε φίλη. Συνεννόηση εναντίον της κυβέρνησης την μέρα που ήταν αυτή η κρίση εκεί με το ποτάμι και το Βενιζέλο. Και ευτυχώς έφυγε πόρτα. Πάντως πιστεύω ότι και ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία να το κάνει. Βοηθήστε με λίγο να προχωρήσουμε. Το περιμένω. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο. Πώς σας φαίνονται τα πράγματα που σήμερα που συζητάμε, θέλω να μας δώσετε τη δική σας αίσθηση. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση? Και στε να απαντήσετε και σε επιμέρους θέματα, όπως την απόφαση, μια σημαντική απόφαση, φίλες και φίλοι, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αποφάσισε σήμερα να συνεχίσει τη χορήγηση έκτακτης ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες και να αυξήσει το όριο του ποσού, το οποίο μπορεί να αντιληθεί στα 68,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει μια πηγή από τις διαβουλεύσεις που έγιναν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την απόφαση, την συμφωνία που περιμένουμε όλοι μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Νομίζω ότι έχει οριμάσει πλέον η κατάσταση και μετά τη δήλωση που είχαμε και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βαρουφάκη, σήμερα έξω από τη Βουλή, ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο και ελπίζω την Παρασκευή να βρεθεί μια αρχική συμφωνία, αμοιβαία υποφελής συμφωνία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα στην ανάλυση του προγράμματος, της συμφωνίας αυτής για την οικονομική πολιτική η οποία θα ασκηθεί πλέον στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Λιάτσο, πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος πραγματικά έβαλε σε άλλο επίπεδο πλέον την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, μετά από επίπονες προσπάθειες ενός έτους για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης, που θα είναι εξαιρετικά υποφελής για τη χώρα τη δική μας, σε αυτό το γύρισμα της σελίδας, αν θέλετε, που κάνει πλέον η Ευρώπη, όπως επίσης και το πακέτο, το επενδυτικό πακέτο Juncker, που στο σύνολό του με τη μόχλευση θα γίνει, θα είναι 315 δισεκατομμύρια, όπου εκεί η αναλογία για την ελληνική οικονομία θα είναι περίπου στα 17 δισεκατομμύρια. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Ντράγκη είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, όπως λένε και οι Άγγλοι, by the book, βάσει των κανόνων. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε εντός της περιόδου προγράμματος. Μετά ομόλογα μας την έκανε ο Ντράγκη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να μην το κάνει δηλαδή. Κοιτάξτε, είπε το απλό ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα. Τώρα, αν θα λέγεται μνημόνιο, αν θα λέγεται τρόικα, αν θα λέγεται Αγία Τριάδα, γιατί από βαφτίσια καλά πάμε το τελευταίο καιρό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα. Και αυτό είναι στην ουσία που επισήμανε σε ό,τι αφορά τα ομόλογα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έγκριση την οποία είχαμε σήμερα στα 68,5 δισεκατομμύρια, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε δηλαδή φόβο σήμερα ή υποψία ότι μπορεί να μην εγκριθούν. Από τη στιγμή που δεν θα βρίσκεις, αν φτάσουμε σε αυτό το απευταίο σημείο, δηλαδή στην ερχόμενη συνεδρίαση που θα έχει περάσει 28 Φεβρουαρίου, που είναι και η λήξη του προγράμματος, και αν θυμάμαι καλά, ή 3 ή 4 Μαρτίου συνεδριάζει και πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε βεβαίως δεν θα υπήρχε έγκριση. Πάμε τώρα στις ανακοινώσεις της ημέρας. Είναι χορήγηση πάντως, κύριε Μιχαλή, 3,5 δισεκατομμύρια. Δεν είναι πολλά. Έδωσε ένα σήμα. 10 είχαν ζητηθεί.
ναι, 10 είχαν έδωσε ένα και σήμα 3,5. Ότι δεν μπορεί να πάρει την απόφαση ο Ντράγκη τώρα να μην δώσει και να προεξοφλήσει τη διαπραγμάτευση, ούτε να δώσει 10 δις. Έδωσε ένα σήμα ότι συνεχίζει τη διαπραγμάτευση. Σωστό. Τα 3,5 δις αυτή την έννοια έχουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στην ανακοίνωση της ημέρας από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιμελητηριακή κοινότητα χαιρετίζει την βελτιωμένη αυτή μορφή της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών. Δεν σας κρύβω ότι στην ουσία σήμερα αντικατοπτρίζει την πάγια θέση και τις αιτιάσεις τις οποίες είχαμε προβάλει εμείς στην προηγούμενη κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις εκατοδόσεις. Δηλαδή δεν θέλαμε να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ 72 και 100, να είναι ενιαία 100 οι δόσεις και βεβαίως να συμπεριλαμβάνονται αυτό που είπε και ο κύριος Φίλης, οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω του 1 εκατομμύριου. Και αυτό διότι είναι, όπως σας είπα, 8.500 υπόχρεοι, που βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτά τα οποία θα εισπραχθούν δεν έχουν καμία σχέση με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων. Εδώ πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Είναι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ωφελών 74 δισεκατομμύρια ευρώ 76. Και ευελπιστούν να συλλέξουν περίπου στα 9 δισεκατομμύρια. Αν θέλουμε όμως να είμαστε πολύ πρακτικοί, θα είναι γύρω στα 3 με 4 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία θα μπορεί να εισπραχθούν. Βέβαια, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να πει κανείς ότι 3 ή 4 δισεκατομμύρια σήμερα δεν είναι μία ανάσα. Μία πολύ σημαντική ανάσα είναι. Αλλά το γεγονός ότι πλέον θα δίνεται το δικαίωμα σε πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυτή τη ρύθμιση, άρα δίνεται μία δυνατότητα, μία τελευταία, αν θέλετε, ευκαιρία για τη βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, είναι εξαιρετικά θετικό. Και θέλω να ελπίζω ότι έχει γίνει ανάλογη κοστολόγηση σε σχέση με το πρόγραμμα του προϋπολογισμού από την κυβέρνηση, μην φτάσουμε στο απευταίο σημείο να έχουμε επαναφορά σε κάτι χειρότερο από αυτό που υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή, αυτό που θα ψηφιστεί, αυτό που αποφασίστηκε, να είναι και αυτό το οποίο θα ισχύσει. Τώρα, σας είπα ότι από τις τράπεζες φεύγουν πάρα πολλά λεφτά. Έχουν φύγει αρκετά δισεκατομμύρια από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Χτες και σήμερα φύγανε 1,5 δις. Εσείς τώρα στον κόσμο που μας βλέπει, τι έχετε να πείτε ως πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών? Πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί και να πηγαίνει στις τράπεζες για να σηκώνει τα χρήματά του, ή είμαστε μπροστά σε μια συμφωνία που, ναι, μεν, εντάξει, πέρασαν μέρες και δεν έγινε, αλλά θα γίνει, και να είμαστε ήσυχοι, ασφαλείς και να μην έχουμε ανασφάλειες τέτοιου τύπου? Κύριε Λιάτσο, δώστε μια συμβουλή στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγκρίνουμε το σήμερα με τον πραγματικό πανικό που επικρατούσε το 2012. Το 2012 είχαμε κάτι αντίστοιχο. Ήταν πολύ χειρότερο. Ήταν πολύ χειρότερο. Ήταν πολύ χειρότερο. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε σήμερα. Το 2012 γιατί ήταν χειρότερο? Θυμίστε λίγο ποια ήταν η ιστορία ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν ότι φεύγουμε από το ευρώ. Ναι. Το Brexit ήταν που. Πρώτον πυλών, ας πούμε. Έτσι, ναι, εφευρέθηκε τότε το Brexit. Υπήρχε έτσι ένα γενικότερο κλίμα πανικού το οποίο είχε επικρατήσει. Εδώ βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες, ίσως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, να υπάρχει μια μεγάλη εκροή από το τραπεζικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι απόρρια. Εσείς βλέπετε Brexit, βλέπετε πιθανότητες Brexit? Βεβαίως και όχι. Διότι καταρχάς έχουμε μιλήσει εδώ και 15 ημέρες. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι μιλήσαμε για επιστροφή στον ρεαλισμό μετά τις εκλογές, έτσι ώστε να μπορέσει να εξευρεθεί μια χρυσή τομή, μια χρυσή λύση μεταξύ των δύο μερών. Πιστεύετε ότι είναι σε αυτό το δρόμο η σημερινή κυβέρνηση? Είναι δηλαδή στον δρόμο του ρεαλισμού, της οριμότητας και του ρεαλισμού και της συζήτησης, δηλαδή της πραγματικής συζήτησης με τα πραγματικά θέματα, ώστε να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία? Εποφελεί και για τις δύο πλευρές. Αυτό το οποίο ζητούσε ο ελληνικός λαός και γι' αυτό εξελέγει και η σημερινή κυβέρνηση, είναι να μπει ένα τέλος σε αυτό τον ασφικτικό κλειό των μέτρων λιτότητας. Ναι. Δεν μπορούσαμε, δηλαδή η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα είχε. Πείτε το, μας είχαν εξετινάξει. Είχε ολοκληρωθεί προπολού. Λοιπόν, δεν αντέχαμε άλλο. Από εκεί και πέρα, η δέσμευση την οποία έχει αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση είναι ναι σε μια διαφορετική λύση, ναι στη διαπραγμάτευση, αλλά πάντοτε με την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Ναι. Άλλωστε, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να παραμείνει εντός του ευρώ. Σωστά. Και με αυτή τη λογική νομίζω ότι πορεύεται και η σημερινή κυβέρνηση. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες διάφορα γεγονότα παραπολιτικά, θα μπορούσα να πω, που ίσως και να προσανατολίζουν. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις. Τι εννοείται?
δηλώσεις που έρχονται ένθεν και ένθεν και από τους φίλους μας τους Γερμανούς. Καταρχάς, το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε τον κύριο Σόιμπλε να περιφέρεται σε όλα τα κανάλια της Γερμανίας για να μιλάει για το ελληνικό θέμα, σημαίνει ότι κάπου πρέπει να πηγαίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Τον ενοχλούν πολύ τα σκίτσα, έχω μάθει. Τα σκίτσα τον ενοχλούν πολύ. Η κριτική δηλαδή τον ενοχλεί πολύ. Νομίζω ότι γι' αυτό υπήρχε και επίσημη τέλος πάντων. Έχει ανεβασμένο υπερεγώ πολύ. Φτάσαμε στο σημείο που δεν αντέχει τα σκίτσα. Ναι, ξέρετε κύριε Λιάτση, όμως. Εμείς βεβαίως, ο Πρωθυπουργός ώρες ζήτησε συγγνώμη για το συγκεκριμένο, για λογαριασμό του συγκεκριμένου. Όχι, δεν ζήτησε ακριβώς συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, είπε απλώς αποστασιοποιήθηκε από το σκίτσο. Αποστασιοποιήθηκε. Δεν συγγνώμη, δεν ζήτησε. Ωραία, ζήτησε κανένας Γερμανός συγγνώμη από όλα αυτά τα σκίτσα και τα γελία τα οποία έχουν γραφεί για τον ελληνικό λαό, για τον Έλληνα πολίτη, όχι μόνο για τον, Έλληνα πολιτικό, προσέξτε κύριε Λιάτσο, για τον Έλληνα πολίτη. Δεν ζητήθηκε ποτέ καμία συγγνώμη. Λοιπόν. Θα δείτε σε λίγο τι ετοιμάζει ο Κουρίς αύριο. Στα γερμανικά το πρωτοσέλιδο, θα σας το διαβάσω σε λίγο. Πάντως, ολοκληρώνοντας, κύριε Λιάτσο, θέλω να ελπίζω ότι πραγματικά μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί. Σας ακούω αισιόδοξο πάντως. Κοιτάξτε. Αυτό καταλαβαίνω. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα υπάρξει η λύση που αναμένει η αγορά, διότι ήδη η αγορά χαρακτηρίζεται από μια στασιμότητα. Να θυμίσω ότι οι κρονοί των τραπεζών έχουν ερμητικά κλείσει. Δεν υπάρχει η ρευστότητα την οποία χρειάζεται η αγορά. Χρειάζεται να συνεργαστούμε με τα αρμόδια Υπουργεία για ένα φάσμα μέτρων και προτάσεων που έχουμε, έτσι ώστε επιτέλους να επανέλθουμε στο μονοπάτι της ανάπτυξης. Και αυτή τη στιγμή οι συναλλαγές με τις τρίτες χώρες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Εγώ θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Διότι με τις ευρωπαϊκές δεν είναι. Και με τις ευρωπαϊκές και τις τρίτες χώρες. Θέλω να πω, μιλάω δηλαδή για εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ναι. Οι οποίες ενώ έχουν τη δυνατότητα, έχουν το ανταγωνιστικό προϊόν το οποίο μπορεί να πουλήσουν, φτάσαμε στο σημείο πλέον να ζητούν οι πελάτες τους στο εξωτερικό εγγυητική καλής εκτέλεσης εξαιτίας του λεγόμενου Brexit, το οποίο πλέον τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν δυστυχώς πρότωσε. Εγγυητική καλής εκτέλεσης για προϊόντα τα οποία παράγονται. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Διαφημίσεις 2 λεπτών.